Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στην πρώτη γραμμή της κόντρας η οικονομία συντηρεί το μέτωπο της φορολογίας η Νέα Δημοκρατία. Τι απαντούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Περιοδίες και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Με COVID ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Βουλή βλέπουν νίκη και πλεύση ελευθερία σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις. Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι τους, τι σημαίνει για το πολιτικό σύστημα η επτακομματική βουλή. Σχολιάζουν Αλέξανδρος Κλώσσας, Βούλα και Χαγιά. Αλλαγές προσώπων στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο ετοιμάζει ο Ερντογάν. Αύριο οι ανακοινώσεις. Ποια γνωστά ονόματα αναμένεται να μείνουν εκτός της τουρκικής κυβέρνησης. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η τελευταία πρόγνωση. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων, γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά. Με την οικονομία να βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ανοίγει η κούρσα για τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Η Νέα Δημοκρατία κρατάει ανοιχτό το μέτωπο της φορολογίας, επιχειρώντας να ταυτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, επιστρέφουν τα πυρά. Τον τόνο της αντιπαράθεσης δίνουν με τις περιοδίες και τις ομιλίες τους οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προσευλήθη από COVID, αναγκάστηκε να αναβάλει την προεκλογική δραστηριότητά του. Τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές και η δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών έχει πάρει φωτιά, αφού όλοι τους γυρνούν την Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Σε υποχρεωτική ανάπαυλα, ωστόσο, τίθεται για τις λίγες επόμενες μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι αγκαλιές και τα φιλιά της προεκλογικής περίοδου είναι πάντα πολύ ευχάριστα. Έχουν ενίοτε όμως και ένα τίμημα. Σήμερα έκανα το τεστ του COVID. Είμαι θετικός. Στη Κόρινθο και το Λουτράκι είχε βρεθεί νωρίτερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε μια ακόμα μεγαλύτερη νίκη για το κόμμα του και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο ίδιος επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους με αφορμή τη συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από τη φορολογική τους πολιτική. Δεν μ' αρέσει πολύ καθ' όλη τη διάρκεια και της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου. Δεν μιλούμε πολύ για τους αντιπάλους μας. Εξάλλου φροντίζουν να τα λένε όλα οι ίδιοι. Να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούν το σύνθημα, το διάβαζα κάπου και μου έκανε εντύπωση τώρα στο Twitter καθώς ερχόμουνα. Το πρόεδρε έλα με φόρα έγινε πρόεδρε έλα με φόρους. Το γάντι που του πέταξε ο πρώην πρωθυπουργός σήκωσε σήμερα από τους Αγίους Αναργύρους ο Άλεξης Τσίπρας, παίρνοντας παράλληλα στην αντεπίθεση. Πάμε μαζί, κύριε Μητσοτάκη. Πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου θέλετε. Να κοστολογήσουμε και το δικό σας πρόγραμμα, να κοστολογήσουμε και το δικό μας πρόγραμμα. Μία προϋπόθεση όμως, μην το βάλετε πάλι στα πόδια. Πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την επομένη ελάτε σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση. Απαντήσεις στις βολές που δέχεται το κόμμα του επί της φορολογικής πολιτικής που επιφυλάσσει το πρόγραμμά του έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μιλούν για φορολογία επί των κερδών, αλλά επί των μερισμάτων. Ουδέποτε μίλησε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή το πρόγραμμά μας για φόρο στα κέρδη. Είπαμε, και δεν έχουμε ψηφίσει μάλιστα το τοπικό κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι θεωρούμε ότι ο φόρος στα μερίσματα πρέπει να είναι 5% όπως είναι σήμερα έως τις πρώτες 50.000. Από τις 50.000 έως τις 100.000 10% και πάνω από τις 100.000 15%. Για τσακωμό μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τους φόρους που προκαλεί την νοημοσύνη και τη μνήμη του λαού, μίλησε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Πραγματική ανακούφιση για το λαό αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, των φόρων στην ενέργεια και του έμφυα, ταυτόχρονα με την αύξηση της φορολογίας στους επιχειρηματικούς ομίλους, και γι' αυτό χρειάζεται να είναι ακόμα
πιο δυνατό, το ΚΚΕ. Κριτική σε στελέχη κομμάτων που τάσσονται υπέρ της αύξησης της φορολόγησης άσκησε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είναι να απορρεί κανείς με ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ, στελέχη κομμάτων, δηλαδή παιδιά του κομματικού σωλήνα, να ομιλούν συνεχώς για φορολόγηση των Ελλήνων. Είναι αδιανόητο σε μια Ελλάδα η οποία είναι υπερφορολογημένη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, να μαλώνουν δήθεν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Δεν μιλούν για το πώς θα δώσουν λεφτά στους Έλληνες. Είναι σαφές ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο η φορολογία αλλά και η οικονομία γενικότερα θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο. Η οικονομία παραμένει λοιπόν σε πρώτο πλάνο. Στο κάδρο της αντιπαράθεσης, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να βάλει και το θέμα των απευθείας αναθέσεων, ενώ νέες πολιτικές κόντρες πυροδοτούν οι πληστηριασμοί και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχεται το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών, που αποκαλύπτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μέσα στην τριετία 2020-2022 δόθηκαν πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε διαδικασίες κλειστού τύπου που φτάνουν σε αριθμό σχεδόν τις 500.000. Για απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε ημέτερους έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διερωτήθηκε σε ποιους θα δώσει την εντολή ο ελληνικός λαός να διαχειριστούν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε άδικο όλο το διάστημα το προεκλογικό που μιλάγαμε για 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς από τη Νέα Δημοκρατία. 15 δισεκατομμύρια μέσα σε μία τριετία. 15 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, σε ημέτερους και σε κλειστούς διαγωνισμούς. Αυτοί οι οποίοι μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε ένα καλύτερο μισθό στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό, για να δώσετε τη 13η σύνταξη. Οι διάωρα σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν νέες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη, με τις οποίες χαρακτηρίζεται ντεμοντέ τη συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα βλέπω πρώτη κατοικία. Προεκλογική εκστρατεία. Τρεις μήνες με αυτά. Λέτε ντεμοντέ. Με αυτά τα επιχειρήματα κάνατε εκλογές και φάγατε 21 μονάδες στο κεφάλι. Για σοκαριστική δήλωση απαξίωσης για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέτοια η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας που νομίζει ότι οι πολίτες της έδωσαν λευκή επιταγή για να βγάλει τις πρώτες κατοικίες τους στο σφυρί. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το σχέδιό της είναι να πάρει λευκή επιταγή για τσουνάμι πληστηριασμών χωρίς να δώσει λογαριασμό. Όσο και αν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην μιλάμε, τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν εδώ. Απαιτούν δίκαιες λύσεις και δεν είναι καθόλου ντεμοντέ. Στο μεταξύ, επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή δηλώση του Γιώργου Τσίπρα περί επαναφοράς της απλής αναλογικής. Θα την επαναφέρουμε. Το πότε θα την επαναφέρουμε δεν σου το απάντησα. Θα την επαναφέρουμε. Η δήλωση του Γιώργου Τσίπρα για επαναφορά της απλής αναλογικής δείχνει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται ακόμη και τώρα να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Οι υπέτειοι για το γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει ήδη ισχυρή κυβέρνηση επαναφέρουν στο τραπέζι το εκλογικό σύστημα που απορρίφθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο από τους πολίτες της 21 Μαΐου. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε μαθητευόμενους μάγους, ούτε ιδεολειπτικές αιμονές. Το επόμενο διάστημα και μέχρι να στηθούν οι κάλπες της 25ης Ιουνίου, η πολιτική σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακωθεί. Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης, λοιπόν, εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της οικονομίας και της φορολόγησης των πολιτών. Ταυτόχρονη σύνδεση με τους πολιτικούς μας, συντάκτες Γιάννη Μπασκάκη, Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλου και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Γιάννη, έρχομαι πρώτα σε σένα. Να πούμε πρώτα ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, μάλλον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι προσευλήθη από κορονοϊό. Άρα παγώνει η προεκλογική του δραστηριότητα. Θα μας τα πεις αυτά σε λίγο. Ωστόσο, τώρα θέλω να σε ρωτήσω γιατί επιμένει να συντηρεί το μέτωπο της φορολογίας, Γιάννη. Ναι, σωστά το παρατηρείς Κατερίνα, ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε επιλέξει να επιμένει να επιτίθεται τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της φορολογίας. Τι επιχειρεί να κάνει με αυτόν τον τρόπο? Επιχειρεί αφενός να ταυτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Και αφετέρου προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα στα προγράμματα των πολιτικών του αντιπάλων. Τώρα, τι θέλει να κάνει με αυτό στην πραγματικότητα? Θέλει να επιχειρήσει να περιχαρακώσει το ποσοστό που πήρε στην κάλπη της 21ης Μαΐου και θέλει να συγκρατήσει διαρροές ψηφοφόρων που τον ψήφισαν στην τελευταία κάλπη και οι οποίοι θα μπορούσαν να μετακινηθούν στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Και για τον ίδιο ακριβώς λόγο επιμένει να λέει και όλες ότι στις 25 Ιουνίου οι πολίτες δεν ψηφίζουν για αντιπολίτευση αλλά ψηφίζουν για κυβέρνηση, γιατί θέλει να στρέψει τους προβολείς στην δική του πλευρά.
Τώρα, κατά τα λοιπά, ναι, πράγματι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η επίσκεψη που είχε προγραμματίσει να κάνει αύριο στην Χαλκιδική, αλλά και μεθαύριο Κυριακή στο Άγιο Όρος, ματαιώνονται. Μάλιστα, Γιάννη, παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κάλπη αυτή έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά, μία πρόταση διακυβέρνησης υπάρχει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, διότι και η αντιπολίτευση φρόντισε να βγει από αυτό το παιχνίδι, αφού μας λένε ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και διαγωνίζονται ουσιαστικά για τα πρωτεία της αντιπολίτευσης. Τους λέμε, κάντε εσείς τη δικιά σας τη δουλειά, αλλά θυμηθείτε ότι στις εκλογές οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Και κυβέρνηση θα είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία με τη δικιά σας εμπιστοσύνη. Πάμε τώρα στον Ιάσονα. Περιοδεία στην Δυτική Αθήνα. Ιάσονα πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατά την οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα της φορολόγησης και την κοστολόγηση του προγράμματος των κομμάτων. Κατερίνα Εκμουνδρού, φαίνεται πως περνά στην αντεπίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα να ρίχνει ουσιαστικά σήμερα το γάντι προς την Πειραιώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι να κοστολογηθούν τα προγράμματα, αλλά ταυτόχρονα την επόμενη ημέρα να υπάρξει και δημόσια σύγκριση των προγραμμάτων μέσω τηλεμαχίας. Και μάλιστα να σου πω ότι οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας αποδεικνύεται όλο και περισσότερο, όπως χαρακτηριστικά μου ανέφεραν, ότι ομολογείται από τη Νέα Δημοκρατία πως εν τέλει αυτό είναι το κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο. Μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι ενώ προεκλογικά όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ πως δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, υπάρχουν, λένε, διφορούμενες τοποθετήσεις από μεριάς πρώην κυβερνητικών στελεχών, από μεριάς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο θα επιμείνουν να αναδεικνύουν την προγραμματική τους ατζέντα με ένα σαφή κοινωνικό πρόσημο, όπως λένε. Άλλωστε, τονίζουν ότι τα ζητήματα της ακρίβειας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους παραμένουν εκεί. Γι' αυτό το λόγο θα επιχειρήσουν να εκπέμψουν ένα θετικό μήνυμα στη βάση της εναλλακτικής αριστερής πρότασης διακυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Να σου πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα άσκησε δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, ενώ αύριο θα συνεχιστούν οι περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα βρεθεί στη Χαλκίδα. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ιάσομαι. Ρύθμιση των χρεών που έχουν συσσωρευτεί σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως κάναμε το 18 με κούρεμα της ονομαστικής οφειλής και 120 δόσεις. Όχι μόνο δεν προβλέπουμε αυξήσεις στις φορές τους, αλλά προβλέπουμε απαλλαγές με την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, με το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμευόμαστε για μείωση των έμεσων φόρων που έχουν λαϊλατίσει όλη την ελληνική κοινωνία την τελευταία τετραετία. Μείωση του φόρου προς θέμενης αξίας στα τρόφιμα. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωσή του στα κατώτερα επιτρεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίπεδα. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όταν το καλάθι του νοικοκυριού από τα 50 πήγε στα 100, στα 150 ευρώ το κόστος του και ο φόρος προς θέμενης αξίας έμεινε στο 24%, έτσι αυξήθηκε η φορολογία. Μέσα από τους έμεσους φόρους, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε η φορολογία στον ελληνικό λαό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, Μαριτίνα, έρχομαι και σε σένα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην Σιτία. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Φορολογική δικαιοσύνη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους υπόσχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά αυτή την ώρα στη Σιτία. Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει στόχο να μειώσει το βάρος που πέφτει στις πλάτες της μεσαίας τάξης, του εργαζόμενου και του φτωχότερου Έλληνα, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να λέει ότι μείωσε τους συντελεστές, όμως στο τέλος της ημέρας, τα δύο τελευταία χρόνια, έχει εισπράξει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια παραπάνω έμεσους φόρους, πράγμα που οφείλεται στην ακρίβεια, στην πίεση της μεσαίας τάξης
πράξεις και στη φτωχοποίηση των πολιτών και όχι σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα όπως εκείνη επέρεται ότι είχε εφαρμόσει. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη να πάνε όλοι στις κάλπες χωρίς κρυφή ατζέντα, αφού όπως είπε είναι η πηξίδα του μέλλοντός μας, όσα λέμε αυτή την ώρα, του μέλλοντος της χώρας μας. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο θα επισκεφθεί το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, προκειμένου να ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κρήτη. Κατέρινα. Να σας ευχαριστήσω όλους σε αυτό το σημείο και να συνδεθούμε με την Κρήτη και τη Σίτια να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι τα προγράμματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, όλη η διαδικασία των προγραμμάτων αυτών, να ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η γραφειοκρατία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας. Είπα και σήμερα από τη Μονή του Πλού ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης αφορά κυρίως τους τομείς της οικονομίας που ήδη η χώρα είναι ισχυρή, όπως είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Αυτά όμως δεν μπορούν μόνα τους. Αυτά πρέπει να μπουν σε συνέργειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι έρχονται 25 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, αλλά ελάχιστοι από αυτούς να γεύονται τα εγχώρια ελληνικά μεταποιημένα προϊόντα. Πώς, αν δεν τα γευτούν στην Ελλάδα, θα τα αναζητήσουν στις αγορές του εξωτερικού? Μα αυτό είναι το στοίχημα του τουρισμού. Αυτό έκαναν οι Ιταλοί δεκαετίες, αυτό έκαναν οι Ισπανοί, αυτό κάνουν τώρα και οι Πορτογάλοι. Διασυνδέουν τους τρεις αυτούς τομείς, ώστε το κέρδος να μην είναι μόνο στο ξενοδοχείο, να μην είναι μόνο στην εστίαση, να είναι στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που ανοίγει καλές θέσεις εργασίας, εξωστρέφεια, με αποτέλεσμα να έχουμε ισχυρές εξαγωγές και μια οικονομία που κρατάει τα παιδιά εδώ και δεν τα στέλνει κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, αυτή η παράταξη είναι η παράταξη της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή η παράταξη είναι η παράταξη που δημιούργησε την τοπική αυτοδιοίκηση και θέσε εργαλεία για να είναι κοντά στον πολίτη, που πρέπει βέβαια να δώσουμε ακόμη περισσότερα. Εμείς διαφωνούμε με το επιτελικό δίθεν κράτος του κ. Μητσοτάκη, όχι μόνο γιατί έκανε υποκλοπές, όχι μόνο γιατί πρωταγωνιστεί σε τεράστια σκάνδαλα διαφθοράς, αλλά και για ένα ακόμη λόγο. Διότι ως μοντέλο διοίκηση της χώρας, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διάχυση των εξουσιών. Ένα επιτελικό κράτος πρέπει να ενισχύει τη δημοκρατία, την περιφερειακή ανάπτυξη, και αυτό σημαίνει ο πυλώνας της δημοκρατίας που λέγεται αυτοδιοίκηση να είναι πρωταγωνιστής και όχι να υπηρετεί την κεντρική εξουσία των Αθηνών. Είναι ένα στίχημα για το ΠΑΣΟΚ να ξαναφτιάξουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει στον πρώτο βαθμό όλες τις δυνατότητες, όλες τις υπηρεσίες και όλα τα εφόδια που έχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από την Σιτία. Πάμε τώρα στις νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν μέχρι στιγμής μια εικόνα συσχετισμών παρεμφερή με αυτήν που προέκυψε από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Το ενδιαφέρον είναι ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες έρευνες κοινής γνώμης εμφανίζουν το κόμμα Νίκη, όπως και την πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, να περνούν το κατόφλι της Βουλής, καθώς εμφανίζονται να ξεπερνούν το όριο του 3%. Μαζί μου στο στούντιο να καλωσορίσω τον Αλέξανδρο Κλώσσα και την Βούλα και Χαγιά. Καλησπέρα και στους δύο. Για να δούμε τώρα τι συνεπάγεται η προοπτική μιας επτακομματικής βουλής, Αλέξανδρε, και τι σημαίνει για το πολιτικό σύστημα είσοδος των δύο αυτών κομμάτων στην Νέα Βουλή. Κοίτα, υπάρχει ένα εκλογικό ερώτημα, ένας εκλογικός πονοκέφαλος για τα κόμματα. Σε περίπτωση που είναι επτακομματική η βουλή, ο πρώτος μπορεί να κινδυνεύσει να χάσει την αυτοδυναμία ή να πρέπει να κινηθεί πολύ ψηλά για να κερδίσει την πολυπόθετη αυτοδυναμία, αλλά και οι υπόλοιποι είναι προφανές ότι για να μπουν 7 κόμματα στη Βουλή θα πρέπει να χάσουν κομμάτι από το ποσοστό τους για να μπορέσουν οι άλλοι να αυξήσουν τα ποσοστά τους και να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι το εκλογικό. Αφορά τα εκλογικά επιτελεία, αφορά τα κόμματα και το πώς θα αντιδράσουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει όμως και ένα πολιτικό διακύβευμα και ίσως και να είναι και για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Πρώτα απ' όλα, κοντεύουμε να νομοποιήσουμε το σκοταδισμό στην Ελλάδα. Πάρα πολλές από τις θέσεις, ειδικά από το κόμμα Νίκη, είναι θέσεις που μυρίζουν ή, για την ακρίβεια, βρωμάνε μεσαίωνα. Θυμίζουν άλλες εποχές που η ελληνική δημοκρατία τις έχει ξεπεράσει θεωρητικά, που η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει μπροστά, που η ελληνική κοινωνία δεν έχει να κάνει τίποτα με τις συγκεκριμένες
θέσεις. Και από την άλλη και ο κίνδυνος να υποχωρήσει, να πέσει η ποιότητα του ελληνικού κοινοβουλίου, μπαίνοντας μέσα και πάλι άνθρωποι που μόνο στόχο θα έχουν να το κάνουν μπάχαλο το ελληνικό κοινοβούλιο, πρώτον, και δεύτερον, να μην παράγουν πολιτική, αλλά να παράγουν αντιπολιτική, να είναι αντικοινοβουλευτικοί οι ίδιοι, ώστε να κάνουν θόρυβο, φασαρία, να φαίνονται εκεί που θεωρούν ότι φωνάζοντας περισσότερο μπορείς να κερδίσεις την Βουλή. Σημαντικές αλλαγές λοιπόν, Αλέξανδρε, και όχι μόνο στην γεωγραφία της Βουλής θα φέρει είσοδος στο Κοινοβούλιο της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, αν και εφόσον φυσικά επιβεβαιωθούν αυτές οι μετρήσεις. Τώρα, Βούλα, ποιο είναι το προφίλ της εκλογικής βάσης αυτών των κομμάτων και ποιοι ψηφίζουν αυτά τα δύο κόμματα? Πρώτα και κύριο να πω ότι δεν είμαι σίγουρη ότι η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί ιδιαίτερως για την είσοδο δύο ακόμη κομμάτων στη Βουλή, αν καταφέρουν να εισέλθουν στο τέλος. Διότι ακόμη και με επτακομματική Βουλή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει καλά ποσοστά, θα διασφαλίσει... Αν επαναλάβει τα ποσοστά που είχε... την αυτοδυναμία της. Και όχι μόνο αυτό, θα κοντίνει και τον κυριότερο αντίπαλό της, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα βλέπουμε μια συντονισμένη προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία να χτυπάει και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και να ενθαρρύνει την ψήφο σε μικρότερα κόμματα, όχι βεβαίως των δικών της ψηφοφόρων, αλλά αυτών που αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται να κινηθούν σε αυτήν σε καμία περίπτωση. Τώρα, αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος στο κόμμα Νίκη, αυτό το κόμμα που εκτοξεύτηκε και μπήκε στη ζωή μας έτσι ξαφνικά μέσα σε τρεις εβδομάδες. Αλλά έχω να παρατηρήσω και για το προφίλ της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι είναι ένα θολό και ασαφές προφίλ. Δηλαδή, γνωρίσαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως ένα στέλεχος της αριστεράς, ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συν το χρόνο όμως βλέπουμε ένα άλλο προφίλ να εκτιλήσεται από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βεβαίως έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάψει να δηλώνει η αριστερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν και πάρα πολλές σκιές, αλλά και φημολογίες και αναλύσεις, θα έλεγα, από τους πολιτικούς αναλυτές και τους δημοσκόπους, που δείχνουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής κατευθύνθηκε προς το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά βεβαίως είναι επιλογή των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν ελεύθερα. Πολλές φορές όμως δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από εντυπώσεις ή καρδούλες ή σταυρούς και σταυροκοπήματα και τις κόρες του Αγίου Παϊσίου ή τις θυγατέρες ή τις ανιψιές, γιατί μάθαμε ότι μία εκ των υποψηφίων ακριβώς του κόμματος Νίκη θα μπορούσε να βάλει και ένα τσεμπέρι και να βγει στην τηλεόραση και με τη βοήθεια του Αγίου να βγει στη Βουλή. Ακριβώς, τα καλύτερα ποσοστά και να δούμε την τάδε κυρία Παϊσίου στην Βουλή. Ξέρεις, όλα αυτά λίγο ξέρουμε, είναι λίγο επικίνδυνα, δεν ξέρουμε έλεγα. Και ποιοι είναι υποψήφοι με αυτά τα κόμματα. Δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει. Μα δεν έχουμε ακούσει καν και πολιτικά προγράμματα. Τολμώ να πω ότι δεν έχουμε ακούσει καν από την κυρία Κωνσταντοπούλου ποιο είναι το πολιτικό της πρόγραμμα. Mm-hmm. Ας πούμε για τη μετανάστευση, το μεταναστευτικό που είναι ένα κέριο ζήτημα. Τι λέει η Πλεύση Ελευθερίας? Όλα αυτά λοιπόν είναι ωραία, είναι πολλές φορές cult, ανεβάζουν τηλεθεάσεις, γίνονται τα πρόσωπα αυτά influencers προσωρινοί, αλλά κάποια στιγμή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ομή πραγματικότητα που τους δείχνει μέσα στο κοινοβούλιο, αρχίζουμε και πέφτουμε σε δεύτερο χρόνο σε περισυλλογή. Μάλιστα, ήταν μια πρώτη προσέγγιση στη διαφαινόμενη είσοδο στη Βουλή της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας αυτή. Οι εξελίξεις ωστόσο θα δείξουν αν η επόμενη Βουλή θα είναι όντως επτακομματική ή αν υπερεκτιμάται η εμβέλεια αυτών των πολιτικών σχηματισμών. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο σε αυτό το σημείο. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο εν ώρα υπηρεσίας βρήκε χθες βράδυ 43χρονος αστυνομικός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Αδάμ Αλεξόπουλος. Κατερίνα, ο 43χρονος αστυνομικός είχε πάει μαζί με έναν συνάδελφό του με το περιπολικό. Βλέπουμε και την εικόνα. Αυτός ήταν ο οποίος βρίσκεται πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ο 43χρονος αστυνομικός, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Όταν δηλαδή πήγε να καταγράψει ένα συμβάν μαζί με τον συνάδελφό του. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο, από το περιπολικό και εκείνη την ώρα ένας 33χρονος γιατρός, ο οποίος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον παρέσυρε. Προσπάθησε να αποφύγει το περιπολικό, έκανε ένα ελιγμό, όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού, δεν τον είδε όμως και τον παρέσυρε. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά, μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Και εκεί, παρόλο που οι γιατροί και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
έκαναν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν και ο 43χρονος κατέληξε. Να σου πω, Κατερίνα, όμως ο 33χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδάμα Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλα, διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά 5 στελεχών του ΟΣΕ άσκησε σήμερα ο εφέτης ανακριτής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Έλλη Ζώτου θα μας πει περισσότερα από την αίθουσα σύνταξης. Ακριβώς, Κατερίνα. Οι νέες αυτές διώξεις αφορούν τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ από το Μάρτιο του 2017 έως τον Νοέμβριο του 2019. Τον Γενικό Διευθυντή της ίδιας Διεύθυνσης από το Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020, τον Διευθυντή Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων από το Μάρτιο του 2017 έως και το Σεπτέμβριο του 2021, τον Διευθυντή Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων από τον Οκτώβριο του 2021 έως και σήμερα και τέλος τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης από τον Οκτώβριο του 2021 έως και σήμερα. Οι διώξεις είναι όλες οι ίδιες με αυτές που έχουν ασκηθεί κατά των προφυλακιστέντων του Σταθμάρχη και του επιθεωρητή του ΟΣΕ, ωστόσο είναι διαπαραλήψεως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναιρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα για τον, στον οποίο αναφέρθηκες. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί 7 ακόμα διώξεις και παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαγωγής δεδομένων από το καταγραφικό της μοιραίας αμαξοστοιχίας που είναι πλάκι στην τραγωδία των Τεμπών, το οποίο δεν κατάφεραν την περασμένη Τρίτη όταν και έφτασαν οι Ιταλοί εμπειρογνώμονες να διαβάσουν. Μάλιστα, Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ και να συνδεθούμε τώρα με το Νοσοκομείο Παιδών και την Ιωκάστη Αλευθεροπούλη, η οποία βρίσκεται εκεί, αφού διασωληνωμένο εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε από μοτοσυκλετιστή χθες στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ιωκάστη, τώρα ποια είναι τα νεότερα της υγείας του παιδιού? Ώρες αγωνίας, Κατερίνα, περνά η οικογένεια του τρίχρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο την Πέμπτη το πρωί στην Κηφισίας. Το παιδάκι, να σου πω ότι μετά το ατύχημα είχε αιμορραγία από το αυτί και διασωληνώθηκε, παραμένει διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία, με τους γιατρούς να εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του κρίσιμη, καθώς φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα στο κορμάκι του. Όμως στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 65χρονη Νταντά του, η οποία επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο της Πέμπτης και η οποία φέρει τραύματα στο κεφάλι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το τροχαίο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωκάστη. Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν σήμερα από τον ανακριτή οι συλληφθέντες για την υπόθεση της 12χρονης που έχει πέσει θύμα βιασμού και μαστροπίας. Έλλη Ζώτου, έρχομαι πάλι σε σένα καθώς έχεις το ρεπορτάζ. Ακριβώς, Κατερίνα, και σε αυτή και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον τώρα του ανακριτή την Τρίτη στις 6 Ιουνίου. Κατηγορούνται οι 7 συλληφθέντες για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής με ανήλικη και πορνογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα είχαμε και μία 8η σύλληψη στο πλαίσιο αυτού του κύκλου ερευνών ενός 48χρονου από τον Μπαγκλαντές. Έως τώρα έχουν συλληφθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση 30 άτομα συμπεριλαμβανομένου και της μητέρας της 12χρονης. Και για τους νέους αυτούς συλληφθέντες και τους 8, να σημειώσουμε ότι είχε ανοίξει μια δεύτερη δικογραφία και ένας δεύτερος κύκλος ανάκρισης, ουσιαστικά για να διευκολυνθεί και η ταχύτητα της πρώτης δικογραφίας, για να μην έχουμε προβλήματα με τις προφυλακίσεις. Έλλη, τώρα δεν σε αποδεσμεύω, καθώς υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού. Ναι, Κατερίνα, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, ιερέας Αντώνιος Παπανικολάου και η σύζυγός του, καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις ενώπιον της οικονομικής αστυνομίας για 3 κακουργήματα. Πρόκειται για τα αδικήματα της απιστίας, υπεξαίρεσης και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλλη Ζώτου. Και τώρα αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς, καθώς έχει αρχίσει η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να συνδεθούμε με τα Διόδια Ελευσίνας, όπου βρίσκεται εκεί η Χριστιάνα Μανιάτη. Καλησπέρα σας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά μέχρι και αυτή την ώρα στις εξόδους από την Αθήνα. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, εχθές περισσότερα από 30.000 οχήματα βγήκαν από την πόλη σύμφωνα με τις μετρήσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ενώ σήμερα τις ίδιες ώρες από τα Διόδια της Ελευσίνας, στα οποία βρισκόμαστε,
Βγήκαν συνολικά 29.524 οχήματα και από τα διόδια των Αφιθνών βγήκαν 23.282 οχήματα. Αύριο Σάββατο αναμένεται η κορύφωση της εξόδου των εκδρομών μετά το μεσημέρι που κλείνουν για τα καταστήματα. Λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η τροχιά βρίσκεται επιποδός και έχει λάβει αυστηρά μέτρα. Ισχύει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου του επιτρεπόμενου βάρους 3,5 τόνων σήμερα μέχρι τις 10 το βράδυ και αύριο 3 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για το ρεύμα εξόδου. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστιανά. Η έξοδος των εκδρομέων βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είδαμε μόλις τώρα. Πάμε στον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου για να μας πει αν θα έχουν σύμμαχο τον καιρό όσοι θα ταξιδέψουν για το τριήμερο, Δημήτρη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Το καλοκαίρι ξεκίνησε ημερολογιακά και έρχεται και πραγματικά στον καιρό, αφού φαίνεται να βελτιώνει. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, γιατί έχει έρθει πόσες φορές και μας λες ότι θα έρθει και δεν έρχεται. Έρχεται. Τώρα όντως έρχεται το καλοκαίρι. Θα είναι καλός ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε το Σάββατο γενικά θα είναι καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι καταιγίδες που θα δημιουργηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα θα αφορούν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική Θερεά και τη Μακεδονία, κυρίως τη Δυτική Μακεδονία, αλλά γύρω από τα ορεινά και την κεντρική Πελοπόννησο, κυρίως όμως γύρω από τα βουνά. Δεν θα είναι εκτεταμένες καταιγίδες. Επίσης, ο υδράγυρος ανεβαίνει σημαντικά. Θα έχουμε τα πρώτα εκτεταμένα τριαντάρια, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας. Στη Θεσσαλία θα φτάσει και τους 31, πιθανόν και τους 32, ενώ ακόμα και εδώ στην Αττική θα φτάσει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία το Σάββατο. Όσοι θέλουν να φύγουν να ταξιδέψουν με τα πλοία θα έχουν σύμμαχο τις θάλασσες, αφού οι άνεμοι δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 4 τοπικά τα 5 με 4, θα είναι ασθενείς οι βορειάδες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ και την Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός, με καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές. Οι μπόρες που θα σχηματιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι μόνο γύρω από τα βουνά στην Πίνδο και στη Δυτική Μακεδονία και την κεντρική Πελοπόννησο. Ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες αλλά ασθενείς έως μέτρια σε 4-5 μποφόρ. Και το ίδιο στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2-4 μποφόρ. Και τη Δευτέρα, όσοι επιστρέψουν, θα έχουν σύμμαχο τον καιρό, με πολύ λίγα φαινόμενα, ελάχιστα φαινόμενα και λιακάδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μετά από μέρες μας ήρθες με πολύ καλά νέα. Ελπίζω να παραμείνουμε έτσι, να μην μας ξαναγυρίσει στις βροχοπτώσεις. Θα συνεχιστεί με καλό καιρό και η επόμενη εβδομάδα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Χαιρόμαστε πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών η ηθοποιός Νόνικα Γαλινέα. Έκανε τα πρώτα της βήματα στο θέατρο τέχνης και επί 50 χρόνια συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, σύντροφό της στη ζωή και στην τέχνη επί 2 δεκαετίες, συμπροταγωνίστησε σε δεκάδες παραστάσεις και δημιούργησαν 2 θεατρικές σκηνές. Παράλληλα με την υποκριτική, είχε υπογράψει και την μετάφραση πολλών θεατρικών έργων. Ας παρακολουθήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην Νόνικα Γαλινέα. Έμαθα πως με ζήτησες χτες το βράδυ στο σπίτι, αλλά δυστυχώς όλη νύχτα ήμουν έξω. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Νόνικα Γαλινέα σε ηλικία 84 ετών, λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938 και πέρα από μια σπουδαία ηθοποιός, υπήρξε συγγραφέας και μεταφράστρια. Η σπουδαία καριέρα της ξεκίνησε το 1963, όταν έδωσε εξετάσεις στο θέατρο τέχνης, όπου συμμετείχε στις όρνηθες του Αριστοφάνη. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Την αποκαλούσαν αριστοκράτησα του θεάτρου και είχε συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως η Κατίνα Παξινού, η Άννα Συνοδεινού και ο Δημήτρης Χόρν. Ήταν μια γυναίκα με πολύ μεγάλη αξία και μεγάλη ταπεινότητα. Ήταν άλλου είδους άνθρωπος. Νόνικα. Είναι καταπληκτική. Της οφείλω εγώ, θα μου λείψει πάρα πολλά, αλλά πρέπει να της οφείλει και το ελληνικό θέατρο. Η Νόνικα, ή αλλιώς Αντιγόνη, είχε παντρευτεί τον νευρολόγο Νίκο Μουτσούρη και απέκτησε μαζί του 3 κόρες, τις δίδυμες Αλεξία και Αριέτα και την Μαρία Μαλία. Σταθμός της ζωής της ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, όπου γνωρίστηκαν στο θέατρο Μετροπόλιταν και έπειτα είχαν 22 χρόνια κοινής πορείας, όπου ίδρυσαν μαζί 2 θεατρικές σκηνές. Αυτά τα 22 χρόνια τα ζήσαμε σαν 2 ελεύθεροι άνθρωποι της τέχνης. Είχαμε ένα παιδί και το παιδί μας ήταν το δώρο που έκανα στην Αθήνα, το θέατρο Ηλίσια. Το λατρέψαμε. Το λάτρεψε. Η Νόνικα ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που ερμήνευσε στο Covent Garden του Λονδίνου στην αγγλική γλώσσα και η μόνη που είχε πρωταγωνιστήσει 6 φορές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σοφία, πρέπει να σε αφήσω, χρυσό μου, γιατί πρέπει να βγω στη σκηνή.
Φίλοι και συγγενείς θα της πούν το τελευταίο αντίο στο πρώτο νεκροταφείο την 3η 6 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι. Επιθυμία της ίδιας ήταν αντί Στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για τους σκοπούς του Ιδρύματος στο σπίτι του ηθοποιού. Πάμε στην Ινδία τώρα, όπου έχουμε σιδηροδρομική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς. Επιβατική αμαξοστοιχεία εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια συγκρούστηκε με εμπορική, ενώ επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε βαγόνια που έχουν ανατραπεί. Να συνδεθούμε με τον Χρυσόστομο Λουκά. Είναι, Κατερίνα, τουλάχιστον δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες, αυτό λένε οι νεότερες πληροφορίες, στην Μπάλασορ της Ανατολικής Ινδίας που έχουν εκτροχιαστεί 300 χιλιόμετρα από την Καλκούτα. Στη συνέχεια, η μία φαίνεται ότι συγκρούστηκε και με εμπορική αμαξοστοιχεία και τουλάχιστον 10 βαγόνια έχουν ανατραπεί. Οι πληροφορίες μιλάνε για δεκάδες νεκρούς, τουλάχιστον 50 νεκρούς, 400 τραυματίες και εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον 50 ασθενοφόρα έχουν σταλεί στην ευρύτερη περιοχή, δεν επαρκούν φυσικά. Χρησιμοποιούνται και λεωφορεία για μεταφορά τραυματιών. 180 είναι ήδη στα νοσοκομεία. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στις 7.30 ώρα τοπική. Ακόμα δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι γιατί ξέφυγε τουλάχιστον το ένα από τα δύο τρένα από τις Ράγες ή και τα δύο. Στην Ινδία πάντως γίνονται σιδηροδρομικά ατυχήματα καθημερινά και μιλάμε για εκατοντάδες ατυχήματα καθημερινά, κυρίως λόγω ανθρωπίνου λάθους και κακού εξοπλισμού. Ο Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι έδωσε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ανέφερε πως κάθε δυνατή βοήθεια παρέχεται. Μάλιστα, Χρυσόστομε, τώρα να σε πάω στην Τουρκία. Καθώς εν όψη τώρα της ορκομοσίας του Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, υπάρχουν σενάρια για νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, έχουμε τώρα να ορούνται κάτι ανανεώσεις σε υπουργεία, σε πρόσωπα. Τι συμβαίνει εκεί? Το πρώτο που πρέπει να πούμε πάντως είναι ότι όλες οι λίστες που διακινούνται είναι ακριβώς αυτό. Λίστες που διακινούνται από διάφορα κέντρα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν συνηθίζει να κάνει διαρροές μόνος του από εδώ και από εκεί. Άρα πρέπει να έχουμε λίγο προσοχή στο τι θα μας προκύψει αύριο, που θα έχουμε την επίσημη παρουσίαση. Με αυτό κατά νου να πούμε ότι ο Μεχμέτ Σιμσέκ είναι γνώριμος στο τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών. Φαίνεται ότι παίρνει το κρίσιμο αυτό Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, έχοντας πάρει και διασφαλίσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα έχει κάποια σχετική αυτονομία, βλέπε επιτόκια για παράδειγμα, και ότι έχει και την εμπιστοσύνη της Δύσης και των αγορών. Τώρα, άλλα γνωστά σε εμάς πρόσωπα, οι διαρροές λένε ότι κόβονται από το νέο Υπουργικό. Μιλάμε για τον Υπουργό Αμήνης, τον Χουλουσία Κάρ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου και τον Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Και εδώ θέλει προσοχή πάντως, αν θα φύγουν ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου για παράδειγμα. Για τον κύριο Σοϊλού επιμένουν τα δημοσιεύματα ότι έχει κουράσει τον Ερντογάν. Διαβάζουμε ότι προκαλεί και πονοκεφάλου στον κύριο Ερντογάν. Να δούμε αν θα πάρει Υπουργείο και ο ακραίος εθνικιστής, ο Σινάν Ογάν. Θυμίζουμε είναι πρώην προεδρικός υποψήφιος, ο οποίος τελικά υποστήριξε τον Ταγίπ Ερντογάν και γράφτηκε στην Τουρκία ότι πήρε αντάλλαγμα υπουργοποίηση. Οπότε θα το μάθουμε αύριο το βράδυ που θα έχουμε επίσημη ανακοίνωση του νέου Υπουργικού. Μάλιστα, Χρυσόστομε Λουκά, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στην Ισπανία τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις πυροδοτεί καλλιέργεια φράουλα στην Ανδαλουσία. Η παραγωγή του κόκκινου χρυσού της χώρας απαιτεί τεράστιους υδάτινους πόρους, με αποτέλεσμα το κοντινό Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα να στερεύει πυροδοτώντας εντάσεις, ακόμα και μποϊκοτάς της περίφημης φράουλας. Ο κόκκινος χρυσός της Ευρώπης, οι περίφημες φράουλες της Ισπανίας, απειλούνται με εξαφάνιση, πυροδοτώντας πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η κλιματική κρίση θέτει σε κίνδυνο τις καλλιέργειες μούρων στην Ανδαλουσία. Προκαλεί μάλιστα μείζον πολιτικό ζήτημα μεταξύ της περιφέρειας και της Μαδρίτης, ακόμη και παρέμβαση των Βρυξελών που ζητά την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων. Η όρεξη της Ευρώπης για μούρα όθησε τους αγρότες να στραφούν στον κόκκινο χρυσό. Η επαρχία Ουέλβα είναι υπεύθυνη για το 98% της παραγωγής μούρων της Ισπανίας και το 30% της Ευρώπης, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φράουλας παγκοσμίως. Η καλλιέργεια ενός κιλού φράουλας απαιτεί περίπου 300 λίτρα νερό. Οι φράουλες της οργής εξαφανίζουν κυριολεκτικά τους υδάτινους πόρους του κοντινού Εθνικού Πάρκου Ντονιάνα, το οποίο έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από την παρατεταμένη ξηρασία που ταλανίζει τη χώρα τους τελευταίους μήνες. Το θέμα βγήκε και εκτός συνόρων. Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση πολιτικής πίεσης Compact καλεί σούπερ μάρκετ της Γερμανίας να μποϊκοτάρουν τις ισπανικές φράουλες για να σωθεί έστω την ίστατη στιγμή του Εθνικού Πάρκου. Το αίτημα, που συγκεντρώνει σχεδόν 160.000 υπογραφές, προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις της Ένωσης Αγροτών Φράουλας της Ισπανίας Interfresa.
Η συντηρητική τοπική κυβέρνηση της περιφέρειας της Ανδαλουσίας σκοπεύει να νομιμοποιήσει την άρδρευση γύρω από την Τονιάνα, το λεγόμενο σχέδιο Φράουλα, την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν πως το πάρκο στερεύει. Από τη μεριά της η ισπανική Ιντερφρέζα αρνείται ότι οι αγρότες αρδεύουν παράνομα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας. Ωστόσο, οι καταγγελίες για παράνομες αρδεύσεις από τον υδροφόρο ορίζοντα της Ντονιάνα καταγράφονται ήδη από το 2000. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία στις 23 Ιουλίου παγώνει την όποια συζήτηση για το σχέδιο Φράουλα, ωστόσο όσο στερεύει το εθνικό πάρκο Ντονιάνα, τόσο αυξάνεται η πολεμική ρητορική. Σκόνταψε ξανά και έπεσε ο Τζο Μπάιντεν, ο 80χρονος εκ νέου υποψήφιος για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, σκόνταψε αυτή τη φορά σε ένα σάκο με άμμο σε τελετή αποφύτισης της Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κολοράντο. Αναστάτωση προκάλεσε η νέα πτώση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Αυτή τη φορά, αμέσως μετά το τέλος ομιλίας του σε εκδήλωση αποφύτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κολοράντο, σύμφωνα με πληροφορίες, κόνταψε σε ένα μαύρο σάκο με άμμο. Αφού στάθηκε στα πόδια του με τη βοήθεια ανδρών της προσωπικής του φρούρας, φαίνεται να δείχνει το σάκο πάνω στον οποίο σκόνταψε. Ο Πρόεδρος στεκόταν όρθιος για περίπου μία μισή ώρα για να ανταλλάξει χειραψία με κάθε έναν από τους εκατοντάδες αποφύτους της στρατιωτικής σχολής. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε τους νέους αξιωματικούς ότι αναλάβουν καθήκοντα σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο, αναφέροντας τις προκλήσεις από τη Ρωσία και την Κίνα. Ο 80χρονος Τζο Μπάιντεν διεκδικεί την επανεκλογή του το 2024, έχοντας πάρει το πράσινο φως από τους γιατρούς που τον εξέτασαν το Φεβρουάριο. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν παραπατά. Το 2021, όταν επιβιβαζόταν στο Air Force One, είχε σκοντάψει στις σκάλες. Την ίδια ώρα, ακτιβιστές του διαδικτύου δημοσιοποίησαν υλικό από φορητό υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν. 10.000 κλεμμένες φωτογραφίες εμφανίζουν το γιο του Αμερικανού Προέδρου να ποζάρει γυμνός σε δεκάδες σεξουαλικές σκηνές με ανήλικα κορίτσια, ενώ ζύγιζε και χρησιμοποιούσε ναρκωτικά. 34 χρόνια συμπληρώνονται από την σφαγή της Τιεναμέν, όταν το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας τον Ιούνιο του 1989 διέταξε τον στρατό να ανοίξει πυρ κατά διαδηλωτών που ζητούσαν δημοκρατία και λογοδοσία. Ακόμα και σήμερα η Κίνα κρατάει ντοκουμέντα και αναφορές για την εμβληματική εξέγερση των νέων υποκαθεστώς βαριάς λογοκρισίας. Χρυσόστομε Λουκά, έρχομαι πάλι σε σένα. Στην Κίνα αναφέρεται, Κατερίνα, απλά ως το περιστατικό της 4ης του Ιούνιου. Ήταν όμως κανονική εξέγερση, με αιχμή βεβαίως το φοιτητικό κίνημα, που έβγαλε 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους κατά του καθεστώτος τότε. Η Κίνα μετά Μάο έκανε τις πρώτες μεγάλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της αγοράς. Πολλοί όμως, εκατομμύρια κόσμου, έμεναν εκτός κρατικών παροχών, ενώ ο άκρατος πληθωρισμός, η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και η διαφθορά αξιωματούχων είχαν δημιουργήσει ένα επίμονο κίνημα και μια ασφυκτική κατάσταση για το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο στο τέλος κατέβασε τα τάγκς και διέταξε το στρατό να ανοίξει πυρ. Εκτιμάται ότι οι νεκροί ήταν πολλές εκατοντάδες. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ανοίγει ένα μουσείο μνήμης για την Τιεναμέν, ίσως πλέον το μοναδικό έκθεμα στον κόσμο, με αντικείμενα και ντοκουμέντα από το εμβληματικό αυτό γεγονός στην ιστορία της Κίνας, της σύγχρονης Κίνας. Στην ίδια βεβαίως στην Κίνα επικρατεί λογοκρισία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσόστομε. Χάρη στην διέστηση ενός συνταξιούχου, οδοκαθαριστή ανασύρθηκαν μέσα από την λάσπη στην Τοσκάνη ετρουσκικά και ρωμαϊκά χάλκινα αγάλματα που θεωρούνται από τα πιο αξιοσημείωτα αρχαιολογικά ευρήματα της Ιταλίας εδώ και δεκαετίες. Πώς οδηγήθηκαν οι αρχαιολόγοι στην σημαντική αυτή ανακάλυψη, τώρα θα μας πει Αργυρό Κράια. Κατερίνα, οι αρχαιολόγοι είχαν αρχίσει να απελπίζονται στο Σαν Κασιάνο, στη Νότια Τοσκάνη, όταν εμφανίστηκε ένας συνταξιούχος, οδοκαθαριστής και ντόπιος ερασιτέχνης ιστορικός, που τους έδωσε μια πληροφορία που αποδείχθηκε τελικά πολύτιμη. Θυμήθηκε ότι χρόνια νωρίτερα είχε δει κομμάτια αρχαίων ρωμαϊκών κιώνων σε ένα τείχο στην άλλη πλευρά των δημόσιων λουτρών. Οι κίονες μπορούσαν να φανούν μόνο από έναν εγκαταλελειμμένο κήπο που κάποτε ανήκε σε ένα φίλο του, τον Μανάβη του Σαν Κασιάνο, ο οποίος καλλιεργούσε εκεί φρούτα και λαχανικά για να τα πουλάει στο κατάστημα του χωριού. Πράγματι, Κατερίνα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 2 δωδεκάδες χάλκινα γάλματα στο σημείο που τους υπέδειξε ο συνταξιούχος. Διατηρήθηκαν για αιώνες μέσα στη λάσπη των ιαματικών λουτρών του αρχαίου αυτού ΣΠΑ στη Νότια Τοσκάνη και θα εκτεθούν στο Μέγαρο Κουιρινάλε της Ρώμης από τις 22 Ιουνίου, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό Κράια. Αυτοκινητόδρομος πλημμυρίζει στο Τέξας μετά από έντονη βροχόπτωση. Αντιμέτωποι με ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα είναι οι κάτοικοι στην βορειοανατολική Κίνα, ενώ την ίδια ώρα καύσωνας χτυπάει την Σανγκάη. Η οργή της φύσης χτυπά τη βορειοανατολική Κίνα.
με ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενά της. Τα ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν αγροτικές περιοχές στην επαρχία Λάονινγκ, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που έρχονται από την Κίνα, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς περισσότερα από 60 σπίτια και περίπου 3.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκτιμάται ότι επηρέασε τις ζωές τουλάχιστον 200 οικογενειών στα τοπικά χωριά. Σε χήμαρο μετατράπηκε ένας αυτοκινητόδρομος στο Τέξας. So this is West Texas. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η εικόνα του αυτοκινητόδρομου 87, με τα αυτοκίνητα, ακόμα και ένα φορτηγό, να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και να βουλιάζουν μέσα στις γλάσπες. Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ, ενώ αναμένουν και ρηπές ανέμων που θα ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μάλιστα, συμβούλεψαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τους κεντρικούς δρόμους και να αναζητήσουν υψηλότερα εδάφη. Και ενώ η βορειοανατολική Κίνα βιώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους, στη νοτιοανατολική, στη Σανγκάη, ο υδράργυρος αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ένας ουσιαστικά καύσωνας για αυτή την εποχή πλήττει τον μεγάλο οικονομικό κόμβο της Κίνας. Οι μεγάλες κινέζικες πόλεις έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τη θερμότητα των επόμενων ημερών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που θα μπορούσαν να απειλήσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τις καλλιέργειες και μια εύθραυστη οικονομία, καθώς οι αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για τη γεωργία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος στη χώρα το Σάββατο, με την αστάθεια να επικεντρώνεται κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, αναμένονται λίγες νεφώσεις αρχικά πιο αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Θεσσαλία, το εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Δυτική Μακεδονία και τα βόρεια τμήματα της Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγες μπόρες αναμένονται τοπικά και στην Κεφαλονιά και πιθανόν την Κέρκυρα. Τοπικά έντονες χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Πάντως, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν σε όλες τις περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάνει στα περισσότερα επιρροτικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο θα ξεπερνάει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται αρκετές νεφώσεις το πρωί, οι οποίες σταδιακά θα αραιώσουν και θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2-4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις αλλά και αρκετά ανοίγματα στον καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ.